Και αυτό αφενός είναι διότι όλοι όσοι προσέρχονται στις εκκλησίες θέλουν να τονίσουν το θρησκευτικό του συνέστημα και συνάμα να τιμήσουν τον Θεό. Και αφετέρου, διότι όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία εκτιλήσονται αυτές τις ημέρες στη ζωή της εκκλησίας μας θεωρούνται μεγάλα ως γεγονότα και γι' αυτό τον λόγο προσφωνείται και η Τεσσαρακοστή Μεγάλη και η Εβδομάδα των Παθών Μεγάλη. Όχι λόγω του χρονικού ορίου το οποίο μας καθορίζει, ούτε λόγω των μακροσκελεστάτων ακολουθιών οι οποίοι στερούνται αυτές τις ημέρες, αλλά λόγω του μεγαλείου των γεγονότων τα οποία εξιστορούνται, διαδραματίζονται, αλλά και εμείς τα βιώνουμε μέσα από την λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερως για αυτές τις ημέρες, τις πρώτες Παρασκευές πριν τη Μεγάλη Παρασκευή, η Αγία μας Εκκλησία της αφιερώνει στο πρόσωπο της Ιεραρχίας Θεοτόκου και ψάχνουμε τους χαιρετισμούς της. Και ο καθένας από εμάς της προσφέρει ένα χαιρετισμό, ένα χέρι. Πόσο άσχημα μπορεί να νιώσουμε όταν στον δρόμο που είναι κάποιον γνωστό μας και δεν μας χαιρετήσει. Αυτονότως μοιάται μέσα μας το ερώτημα και το συνέστημα το ερωτικό, γιατί δεν με χαιρέτησε. Μήπως έχει κάτι μαζί μου, μήπως έχω κάνει κάτι. Και αν έχουμε το θάρρος, του ζητάμε και το λόγο. Έλα εδώ εσύ, με είδες, τι έκανες, δεν με είδες, για να μην με χαιρετήσεις. Γιατί? Το ίδιο ακριβώς ερώτημα θέτει και σε εμάς η Παναγία. Όχι γιατί δεν τη χαιρετάμε σήμερα, αλλά γιατί δεν τη χαιρετάμε τις υπόλοιπες 360 ημέρες του χρόνου και τη χαιρετάμε μόνο τις 5 ημέρες, τις ημέρες των χαιρετισμών. Γιατί δεν είσαστε χριστιανοί μόνο αυτές τις ημέρες και μου προσφέρει το χέρι και τις υπόλοιπες ημέρες, εάν στη χειρότερη των περιπτώσεων δεν μετασχολείτε το ονόματός μου, κάνετε το άλλο χειρότερο μάθημα και λάθος. Δεν έρχεστε σε αντιπαράθεση και δεν θέλετε να στεναχωρήσετε αυτούς που υπερασπιμούν και δεν τους μιλάτε. Δεν τους βάζετε στη θέση τους. Και η υπερασπιμία σπάνω της Ιεραρχίας Θεοτόκου και του Χριστού δεν γίνεται μόνο με τα λόγια. Το χειρότερο είναι ότι υπερασπιμούμε το όνομα του Θεού και τις υπεραγγείες του ανθρώπου με τις πράξεις μας, με τον τρόπο που ζούμε, με τον τρόπο που σκεφτόμαστε, με τον τρόπο που τελικά αντιλαμβανόμαστε την ίδια τη ζωή. Γιατί όταν νομίζουμε ότι η ζωή μας είναι μόνο μία καλοπέραση, όταν νομίζουμε ότι η ζωή μας μόνο διασκέδαση, όταν νομίζουμε ότι η ζωή μας είναι μόνο το εύκολο κέρδος και το πώς και τι τρόπο θα αναλυθούμε, θα αναλυθούμε και θα εξελιχθούμε σε αυτή τη ζωή, τότε αυτό είναι μια βλασφημία. Η ζωή δεν είναι μόνο να ανέβεις. Η ζωή είναι να ανέβεις για να δεις και τους άλλους. Εμείς δυστυχώς ανεβαίνουμε για να δούμε μόνο τον εαυτό μας και για να μας βλέπουν οι άλλοι και να μας καμαρώνουν. Με ένα τέτοιο εγωιστικό πνεύμα θέλουμε να ανέβουμε όπου κι όσο μας αξιώσει ο Θεός. Γιατί αυτό είναι η ζωή. Αυτή είναι η καταξίωση ενός ανθρώπου. Θα τον δουν οι άλλοι και εμείς πότε θα δούμε τους άλλους? Όταν βρεθούμε στην ανάγκη, όταν χρειαστεί να σου κλείσουν την πόρτα. Δεν είναι μόνο τότε οι άνθρωποι εκεί, είναι πάντοτε εκεί. Και περισσότερο είναι και όταν έχουμε τη δική μας ανάγκη και εμείς τους γυρίσουμε την πλάτη ή κάνουμε ότι δεν τους βλέπουμε. Αυτό δυστυχώς το λάθος κάνουμε και με το πρόσωπο του Θεού και της Ιεραρχίας Θεοτόκου. Τους θυμόμαστε,
είναι πάντοτε εδώ και το ξέρουμε. Ίσως αυτό βέβαια να μας ξαναπάρει κατά κάποιο τρόπο και να νομίζουμε ότι κοιμόμαστε σε ένα που λέμε πάπλωμα, έναν τύπο τον ελαφρύ, ο οποίος δεν παράσει τα κακίδωνα. Και όταν έρθει η στιγμή της ασθενείας, του θανάτου, της αδυναμίας, τότε παράσει το ίδιος μας. Και ξυπνάμε, ξυπνάμε απότομα και θυμόμαστε τον Θεό. Κι όμως, δεν θα είναι ο Θεός από εμάς. Ασχέτως αν είναι πάντα δίπλα μας, θέλει και εμείς πάντοτε να είμαστε σε εκδήλωση, να είμαστε πάντοτε δίπλα του, να είμαστε χριστιανοί όλης της ζωής και όχι χριστιανοί των ολίγων ημερών. Δεν μας σώζουν τα χρυσά πράγματα, οι μεγάλες δαπάνες ή οι ατροπλασίες που μπορεί να προσφέρουμε στις γιορτές των Αγίων. Μας σώζει ο τρόπος της ζωής που κάνουμε, ο τρόπος που ζούμε, ο τρόπος που λέμε την καλημέρα στο συγχωριανό μας και αυτός είναι ένας τρόπος σωτηρίας. Αν δεν λέμε την καλημέρα στο συγχωριανό μας, δεν τίθεται και αυτό το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, έρχεται η Αγία μας Εκκλησία να μας προβάλλει πέρα από το πρόσωπο της υπεραγίας θεατών που την εντιμούμε, πέρα από τα πρόσωπα των Αγίων μας, πέρα από την διδασκαλία της και πέρα από τους λόγους της, έρχεται να προβάλλει στον καθένα από εμάς τι, τον λάθος τρόπο ζωής που κάνουμε. Και να μας πει, κοιτάξτε αυτό που κάνετε, δεν είναι αυτό που θέλω. Δεν είναι αυτό που πρέπει να κάνετε. Σε εσάς μπορεί να αρέσει, μπορεί να σας βολεύει, μπορεί να είναι εύκολο, αλλά δεν είναι σωστό πάντοτε αυτό που θέλετε. Εγώ, μας λέει ο Χριστός, ξέρω ποιο είναι το σωστό. Όχι εγωιστικά, αλλά γιατί. Γιατί εγώ σας έφτιαξα και ξέρω πώς σας έφτιαξα και τι χρειάζεστε. Και δεν θα σας προσβερίσω ποτέ. Δεν θα σας αφήσω ποτέ να σας λείψει αυτό το οποίο χρειάζεστε. Ό,τι παραπάνω θέλετε είναι υπερβολή και δεν το χρειάζεστε. Να σας φέρω ένα το παράδειγμα. Νηστεύουμε αυτές τις μέρες και μου λένε κάποιοι άνθρωποι, «Πάτερ, πειράζει να πιω λίγο γάλα?» Όχι, με πειράζει. Να πιεις γάλα. Γιατί το γάλα το έχεις ανάγκη και δεν είναι αμαρτία. Το να φας όλο το αρτοπορικό πειράζει. Είναι αμαρτία. Γιατί δεν το έχεις ανάγκη. Το τρως από την αμαρτία. Βλέπετε πόσο διαφορετικό είναι το ένα με το άλλο. Το να φας ένα μπιφτέκι γιατί είσαι άρρωστος δεν είναι αμαρτία. Το να φας όμως ακριβές γαλλίδες και καρδίδες που κάνουν 40 και 50 ευρώ και κιλό είναι αμαρτία. Και ασχέτιστης είσαι. Βλέπετε λοιπόν, είναι ο τρόπος που ζούμε και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε το κάθε τι. Εάν λοιπόν θέλουμε να κερδίσουμε την έννοια του Θεού, σας πω και ξαναλέω, δεν θα την κερδίσουμε ούτε με μεγάλες λαμπάδες, ούτε με χρυσά τάματα, ούτε με αρθροκρασίες, ούτε με μεγάλους λαμπρούς και μακριά φουστάρια. Θα κερδίσουμε την έννοια του Θεού όταν κάνουμε έργα πίστεως και αγάπης. Έτσι όπως προβάλλονται μέσα από το τροπάριο των σήμερα εργαζομένων Αγίων Θεοδόρων. Μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα. Έτσι λοιπόν θα κατορθώσουμε να κερδίσουμε κάτι το μεγάλο, κάτι το θυματό, κάτι το όμορφο. Με έργα πίστεως, αγάπης, που τελικά θα είναι και έργα ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο.